Η συνεργασία και η εμπλοκή όλων των υπηρεσιών μαζί με τους πολίτες. Η συγκεκριμένη ενέργεια ήταν πιο περίπλοκη. Ήταν καλή άσκηση. Δεν είναι συγκεκριμένο πολύ ως ενέργεια. Χρειάζεται να προσδιοριστούν οι υπηρεσίες, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι ιδιωτικοί φορείς και οι κοινωνικοί εταίροι. Αυτόν τον τρόπο γίνεται συγκεκριμένη ενέργεια. Φορείς οι οποίοι έχουν σχέση με τη θάλασσα. Γίνεται μετρήσιμη ενέργεια όταν, εφόσον θα υπάρχουν τακτικές συναντήσεις και θα δημιουργηθεί και μια ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία θα παρουσιάζονται όλες οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών και όλες οι απόψεις των πολιτών. Και θα υπάρχει μια αλληλεπίδραση. Θα μπορούν οι πολίτες να υποβάλουν ερωτήματα και απόψεις και να υπάρχουν και ανάλογα σχόλια από τις υπηρεσίες. Δεν είναι όπως είχε διαμορφωθεί, θεωρούμε, εφικτή, και για να γίνει εφικτή θα βοηθήσει αν συσταθεί ο φορέας διαχείρισης παραλίων και αυτής. Θα υπάρξουν υποχρεωτικές ημερίδες από τις διάφορες εμπλεκόμενες υπηρεσίες για τους πολίτες. Και αν είναι ρεαλιστικό, ρεαλιστικό επίσης δεν ήταν, οπότε σκεφτήκαμε ότι θα γίνει, είναι ρεαλιστική πρόταση. Από τη στιγμή που οι πολίτες απαιτούν, η κοινωνία απαιτεί να ρυθμίζονται τα πράγματα, να υπάρχει συνεργασία, και υπάρχουν πολλά υπαρκτά προβλήματα στις εκθέσεις στις παραλίες, ούτως ώστε να πρέπει να λυθούν μια συνεργασία. Και ρεαλιστικό είναι επίσης, επειδή δεν απαιτείται κάποιος ιδιαίτερος προϋπολογισμός για να λειτουργήσει η συγκεκριμένη συνεργασία. Ο χρονικός ορίζοντας για την λειτουργία της, για την εφαρμογή της δράσης, εκτιμούμε ότι θα είναι γύρω στα 4 με 5 χρόνια. Ευχαριστώ.